Κύριε Κουρή, καλημέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση μετά την απόφαση για στήριξη της Λαϊκής Τράπεζας. Ποιες είναι οι ανησυχίες σας εσάς στον κλάδο? Καλημέρα σας. Η κυβερνητική στήριξη της Λαϊκής Τράπεζας ήταν μια αναγκαιότητα και πιστεύω ότι πιθανόν να είναι και κάπως καθυστερημένα, θα μπορούσε να γίνει σχετικά πιο νωρίς, με ίσως λιγότερα, με ελαχιστοποιώντας τα αρνητικά που συνέβησαν τους τελευταίους μερικούς μήνες. Η ανησυχία του κλάδου, του επαγγέλματος του δικού μας, δεν είναι διαφορετικές από τις ανησυχίες που έχουν όλοι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Οι επιχειρήσεις μας, το επάγγελμα μας είναι συνυφασμένο με την οικονομική δραστηριότητα και την επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Ζούμε μια βαθιά οικονομική ύφεση. Οπότε όσο πιο γρήγορα καταφέρουμε να ξαναξεκινήσει η οικονομία, τόσο πιο λιγότερες θα είναι και οι αρνητικές επιπτώσεις πάνω στον κλάδο το δικό μας. Πιστεύετε ότι είναι μεγάλο το ενδεχόμενο να προσφύγουμε σε κάποιον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης και αν γίνει κάτι τέτοιο πώς θα επηρεάσει την θέση της Κύπρου ως κέντρο προσέλκυσης επενδύσεων? Το κατά πόσο θα προσφύγουμε σε ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης ή όχι, θα εξαρτηθεί κατά βάση από το κατά πόσο θα μπορέσει η κυβέρνηση να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χρηματικούς πόρους για να υποστηρίξει, να δώσει τη στήριξη που έχει αναλάβει προς τη Λαϊκή Τράπεζα. Θεωρώ όμως ότι η προσφυγή σε ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης δεν είναι κατά ανάγκη τόσο μπαμπούλας όπως ορισμένοι τον αποκαλούν. Μπορεί να προσφερθεί στήριξη χωρίς κατά ανάγκη να έχει αρνητικές συνέπειες για τη χώρα. Μπορεί όμως να δούμε και μια αύξηση του εταιρικού φόρου? Κατά την άποψή μου εξαρτάται από εμάς πώς προσεγγίζουμε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, ποια είναι τα πώς ετούμεθα την στήριξη και ποια είναι τα επιχειρήματα που προβάλλουμε. Θεωρώ ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης σίγουρα δεν θέλει να δει την περαιτέρω οικονομική καταστροφή κάποιας χώρας. Και κατά συνέπεια, εάν προτάξουμε ότι την σημασία την οποία έχει για τη χώρα μας η διατήρηση του εταιρικού φόρου στο επίπεδο που είναι, πιθανότατα να βρούμε ανταπόκριση και θετική ανταπόκριση και κατανόηση στο τι είμαστε. Βασικά πρέπει να δείξουμε, να πείσουμε στο εξωτερικό ποια είναι τα βασικά μας πλεονεκτήματα σαν οικονομία, που βασίζεται η οικονομία μας, και σίγουρα αυτοί οι μηχανισμοί στήριξης δεν προσφέρουν στήριξη με τέτοιον τρόπο για να καταστρέψουν μια οικονομία, αλλά για να τη βοηθήσουν να αναπτυχθεί περισσότερο. Οπότε θεωρώ ότι εάν βρούμε τα προετοιμαστούμε σωστά και βάλουμε μπροστά τα πλεονεκτήματα μας, δεν θα επηρεαστούμε σε αυτόν τον τομέα, ελπίζω.